Μπέρκεν βρίσκεται μάλλον σε μια ευγενή κατάσταση σε σχέση με τον χώρο διαμονής της και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. Αυτήν την περίοδο που επικρατεί και κακοκαιρία, ζημιές που προκλήθηκαν στο σπίτι της, αποτείνεται για βοήθεια και αξίζει να δούμε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αξίζει να δούμε την εικόνα και τα χαρακτηριστικά αυτής της περίπτωσης. Είναι στη Λάρνακα, πάμε στη Μαρίνα Σαββίδου. Είναι μαζί με την κυρία Αναστασία στο σπίτι της. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ιωνούφρια. Βρισκόμαστε στη Λάρνακα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ιστορία, για μια 50χρονη γυναίκα η οποία διαβίει σε άθλιες συνθήκες και εδώ στο σπίτι της στην Λάρνακα. Πρόκειται για τουρκοκυπριακή περιουσία και πληρώνει ενίκιο για να διαμένει εδώ. Ωστόσο, και εγώ δυσκολεύομαι να βρω έναν τόπο να σταθώ, λόγω του ότι η στέγη μπάζει νερά, υπάρχει μούχλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχει καταρρεύσει εδώ η στέγη του σπιτιού. Είναι μαζί μου κυρία Αναστασία, η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Μαρίνα, να της δώσουμε το λόγο να μας πει δύο λόγια για την κατάσταση. Και μετά να κάνουμε έτσι ένα μικρό περίπατο στο σπίτι της. Δεν είναι πολλά τα βήματα, αντιλαμβάνουμε, γιατί είναι μικρός ο χώρος. Να δείξουμε με την κάμερα πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και με την υγρασία και με τα νερά που μπαίνουν συνεχώς στο σπίτι, την κατάρρευση μέρους της οροφής. Να ακούσουμε όμως και την κυρία Αναστασία. Λοιπόν, κυρία Αναστασία, θέλουμε να σας πείτε δύο λόγια για τις συνθήκες εδώ που ζείτε. Είδαμε ότι υπάρχει μούχλα στους τοίχους, η στέγη έχει καταρρεύσει, τα παράθυρα μπάζουν νερά και έτσι έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για την καθημερινότητα σας. Πώς βιώνετε αυτές τις συνθήκες? Είναι πολύ κρύο, δεν μπορώ να βγω έξω, είναι γεμάτο σύκλες. Προσπαθώ να μην αρρωστήσω προπάντων παραπάνω. Αυτή είναι. Πήγα στην τουρκοκυπριακή διοίκηση, έκανα αίτηση, είπα μου ότι δεν δικαιούμαι γιατί πληρώνω ενίκιο. Και να το φτιάξω μόνη μου. Διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών. Εγώ μάλιστα δεν μπορώ να το φτιάξω. Όταν δούλευα, το φτιάξα. Τώρα δεν μπορώ να το φτιάξω. Αντιμετωπίζετε παράλληλα και κάποια προβλήματα υγείας και γι' αυτό δεν μπορείτε να δουλέψετε και είσαστε εγκελίπτης του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Έχετε απευθυνθεί και στις υπηρεσίες της κοινωνικής ευημερίας? Κοινωνικές ευημερίας ήρθα παλά, πριν κανένα δυο χρόνια και το είδα και είπαμε ότι πρέπει να φύγω από μέσα, να μου νοικιάσουν άλλο σπίτι και το υπόλοιπο, ξέρετε, να το δίνω εγώ ή να το φτιάξω μόνη μου. Και γίνει το ίδιο. Και μου έχετε πει ότι χρησιμοποιάτε κουβάδες. Εδώ τους βλέπουμε φυσικά, βλέπουμε και τώρα και τις εικόνες. Δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα θέρμανσης εδώ. Πώς ζεσταίνεστε το χειμώνα? Τώρα είμαστε με τις κουβέρτες και βαζόμαστε με τις κουβέρτες αν κρυώσουμε. Αλλιώς είμαι κουχλωμένη με τον μπουφά, με καπέλο που πάνω συνέχεια. Μπορώ ούτε πάνω να δυνατό να κάνω εύκολα, ας πούμε, γιατί είναι έξω τον πάνω. Παρόλο που αντιμετωπίζετε τόσες δυσκολίες και δεν έχετε ούτε την οικονομική ευχαίρεια για τα βασικά, ωστόσο φροντίζετε δύο σκυλάκια, σωστά? Ναι, να σου πω για αυτά τα σκυλιά ζω βασικά. Μάλιστα. Μένετε εδώ μόνοι σας με τα δύο σας σκυλάκια δηλαδή. Μαρίνα, ναι. Μαρίνα, αυτή η γυναίκα δεν έχει κανένα συγγενικό πρόσωπο που να μπορεί επίσης να τη βοηθήσει με κάποιον τρόπο. Είναι μόνη της. Εντάξει, ναι. Έχετε συγγενείς, έχετε φίλους εδώ στη Λάρνακα, έχετε απευθυνθεί σε κάποιο? Ναι, έχω φίλους, πολλούς, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Μάλιστα. Να βοηθήσουν. Της είχαν βρει σπίτι παλαιότερα και δεν ήθελε να μετακομίσει? Ναι, με δικά μου έξοδα ότι πρέπει να το επιδιορθώσω. Ως που δούλευα, επιδιορθώσα. Και τώρα... Να σας ρωτήσω, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σας έχουν βρει κάποια εναλλακτική λύση, κάποιον άλλον υποστατικό να διαμείνετε? Της είπαν να βρει και θα την ενισχύσουν? Είπα που να μου βρουν άλλο σπίτι να πάω. Αλλά το ενίκιο είναι να πληρώνει όσο πληρώνει τώρα το εγκυμένο εισόδημα, το υπόλοιπο εγώ.
Αλλιώς να το φτιάξω αυτό. Άρα δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε το υπόλοιπο ποσό. Ναι, να φτιάξω και τα σκυλάκια. Η πρώτη κουβέντα που λένε δεν θέλω σκυλάκια. Μάλιστα. Εμένα τα σκυλάκια είναι η συντροφιά μου. Βάζει τα σκυλιά της μπροστά από τις ίδιες τις προσωπικές της ανάγκες. Είναι αξιέπαινη αυτή η κυρία. Όπως και να έχει, δεν χρειάζεται περισσότερο από την εικόνα για να καταλάβει οποιαδήποτε υπηρεσία ότι είναι καθαρά ανθρωπιστικό το θέμα. Αυτή η γυναίκα χρειάζεται βοήθεια. Είναι καθόλου αντιληπτό και από τα λεγόμενά της και από την εικόνα που παρουσιάζει το σπίτι της. Δεν θέλει να φύγει για ευνόητους λόγους. Θέλουμε να δείτε και την κουζίνα είμαι σε τι κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι το ενίκιο εκεί δεν θα είναι υπερβολικά χαμηλό, ιδιαίτερα με συγχωρείς χαμηλό. Γι' αυτό και αν βρει κάτι άλλο, δεν θα μπορεί να πληρώνει το υπόλοιπο παρόλο που θα καταβάλει το γραφείο επιβέβαιας, όπως της είπε, έναν μέρος του ποσού αυτού. Εκεί μπορεί η ίδια ωστόσο, να το κουμαντάρει. Ούτε το υπόλοιπο ναι. Ποσό. Θα έχει διαφορετικό υπόλοιπο Μαρίνα, δεν θα της μένει τίποτα άλλο να μπορεί να ζήσει. Ναι. Και δεν μπορεί να πάρει και τα σκυλιά της. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η συντροφιά που έχει. Δεν έχει συγγενικά πρόσωπα, γιατί αναφέρθηκε μόνο σε φιλικά πρόσωπα η κυρία, η συγκεκριμένη, η κυρία Αναστασία. Και δεν διανοούμαστε, Ονούφρια, το 2019 και ειδικά εδώ στο κέντρο της Λάρνακας να υπάρχουν ανθρώποι που να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Βλέπετε και τους κουβάδες. Μπορεί και λόγω και της μούχλας να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα υγείας, αναπνευστικά προβλήματα ήδη. Η κυρία Αναστασία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας. Βλέπετε και το δωμάτιο, είδατε και την οροφή είναι. Γεμάτη μούχλα, έχει σπάσει, υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Ναι, είναι βλέπετε και εσείς τώρα. Το βλέπω. Πώς κοιμάται αυτή η γυναίκα, πώς ζει γενικότερα. Και η μόνη της συντροφιά είναι αυτή. Αξιέπαινη. Είναι αξιέπαινη η Μαρίνα. Δεν μετακομίζει αυτή η γυναίκα γιατί θα αποχωριστεί τα σκυλιά της. Εγώ αυτόν κρατώ. Αυτόν κρατώ είναι ακριβώς. Η οικογένειά της. Είναι η συντροφιά της. Πώς μπορείς να ζητάς από έναν άνθρωπο να αποχωριστεί τη συντροφιά του τόσα χρόνια που έμαθε. Και να του λες ότι θα πας κάπου που δεν θα μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και εμείς επικοινωνήσει με τα αρμόδια υπουργεία. Περιμένουμε άμεσα να παρέμβουν ανθρωπιστικά, το λέω πάντα, και κάποιες φορές να αφήνουμε τους κανονισμούς και προς τιμήν τους πολλές φορές το κάνουν. Αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να το κάνουν, να βοηθήσουν μια γυναίκα η οποία δεν έχει βοήθεια από πουθενά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Ευχαριστούμε και την κυρία Αναστασία. Λοιπόν. Θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση και ελπίζουμε σύντομα να μεταδώσουμε μια ευχάριστη εξέλιξη σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Βλέπαμε λοιπόν πριν από λίγες ημέρες μια δημοσίευση είδησης ότι ξέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.